Κυρία Γρογιάννη, ακούμε τώρα και πάλι νέα μέτρα και μάλλον είναι το πρώτο και βασικό στοιχείο ότι πέρα από την ταχύτητα εξάπλωσης του ιού της μετάλλαξης όμικρον, το πρώτο και βασικό στοιχείο είναι ότι τα νοσοκομεία συνεχίζουν να κουβαλάνε αυτόν τον μεγάλο σταυρό χωρίς ουσιαστική βοήθεια. Είναι κάπως έτσι? Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχήν να σας πω ότι το σύστημα υγείας πιέζεται, γιατί ακούσαμε και κάποιες δηλώσεις από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο, ότι ακόμα το ΕΣΥ δεν πιέζεται αρκετά. Το ΕΣΥ πιέζεται και αυτό εμείς το ζούμε καθημερινά, το ζούμε σε κάθε εφημερία που βλέπουμε ότι τα τμήματα επιγόνων περιστατικών βουλιάζουν πραγματικά, που σε κάθε εφημερία αγωνιούμε στο τέλος της αν θα υπάρχουν κρεβάτια για να γίνουν εισαγωγές στους ασθενείς μας. Και σε κάποια νοσοκομεία δεν υπάρχουν κιόλας και υπάρχουν ράτζα. Και νομίζω ότι αυτό που δείχνει τη μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων που είναι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, που σήμερα είναι 144. Δηλαδή, και ασθενείς με COVID. Και έχουμε ακούσει, ξέρουμε για το 629, συγγνώμη που σας διακόπτω, για το 629 διασωληνωμένοι, μέσα σε αυτό περιλαμβάνονται και 140, πώς είπατε. Είναι 144 διασωληνωμένοι ασθενείς και με COVID και με άλλες παθήσεις, που είναι αυτή τη στιγμή σε λίστα αναμονής για να βρουν κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό, γιατί έχουμε μπερδευτεί με τους αριθμούς. Η κυβέρνηση λέει ότι έχουμε 1.300 μεθ. Αν έχουμε 620, πόσο είχαμε σήμερα. 629. Για COVID είναι αυτό. Ναι, αυτός ο αριθμός αφορά COVID. 629 διασωληνωμένους για COVID. Γιατί έχουμε 144. Σε λίστα αναμονής, εκ των οποίων και κάποιοι αναμονής είναι μη COVID. Έτσι, είναι γενικά διασωληνωμένοι εκτός μεθ. Αυτό δεν θα έπρεπε να είχαμε. Να ήταν καλυμμένοι όλοι οι ασθενείς, αφού έχουμε τόσες πολλές μεθ. Ή δεν έχουμε? Κοιτάξτε, και εμείς. Και εμείς πραγματικά έχουμε μπερδευτεί με το πώς ακριβώς υπολογίζονται τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας. Αυτό όμως που είναι η αδιαφυσβήτητη και αμήλικτη πραγματικότητα είναι ότι υπάρχουν διασωληνωμένοι ασθενείς που είναι σε θαλάμους, ενώ θα έπρεπε να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και αν θέλετε, πέρα από τους διασωληνωμένους, κανονικά και άλλοι ασθενείς που είναι σε βαριά κατάσταση θα έπρεπε να βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Πάντως η πραγματικότητα είναι αυτή. Και δείχνει τη μεγάλη πίεση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σύστημα υγείας. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι ακόμα και τώρα, που με βάση και τους ειδικούς, που ακόμα μελετάτε η μετάλλαξη όμικρον, αλλά αυτό το οποίο είναι σίγουρο και στο οποίο όλοι συνηγορούν, είναι ότι θα υπάρξει μεγάλη αύξηση κρουσμάτων και ότι υπάρχει μεγάλη μεταδοτικότητα. Ακόμα και τώρα δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο, ενώ έχει φανεί η παταγώδης αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής μέχρι τώρα. Και θεωρούμε ότι αυτό πραγματικά είναι εγκληματικό. Και τι θέλω να πω. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για έναν ιό που φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη διασπορά. Καταρχήν, τα βασικά μέτρα που πρέπει να πάρθουν αφορούν τον περιορισμό της διασποράς. Δηλαδή, τα μέτρα μέσα στους χώρους δουλειάς, που δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο 2 χρόνια τώρα. Τα μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, με την πύκνωση των δρομολογίων, για να μην είναι ο ένας πάνω στον άλλον και γίνονται χώροι υπερμετάδοση του ιού. Τα μέτρα μέσα στα σχολεία, που πραγματικά βλέπουμε και εμείς μέσα από την εμπειρία μας, αλλά είναι και γνωστό ότι μέσα στα σχολεία γίνεται μετάδοση του ιού και είναι πολλά παιδιά τα οποία ασθενούν. Και όσο μεγαλύτερα είναι τα τμήματα, προφανώς τόσο χειρότερο. Να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα ιχνηλάτησης που δεν μπορούν να βασίζονται στην αυτοδιάγνωση μόνο και στα self-test. Και αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, μετά από 2 χρόνια πανδημίας, πραγματικά βλέπουμε με λύπη μας ότι ακόμα και στο κομμάτι της ιχνηλάτησης πάνε να το χωρέσουν στη λογική του κόστους. Γιατί θέλω να πω, για παράδειγμα, σήμερα σε μια εκπομπή σε άλλο σταθμό, πραγματικά γινόταν ανταγωνισμός ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, πιανού η πρόταση στο κομμάτι της ιχνηλάτησης έχει μικρότερο δημοσιονομικό κόστος. Και αν κάτι έχει αποδείξει η πανδημία για μας, είναι ότι η υγεία δεν μπορεί να χωρέσει στη λογική του κόστους. Ειδικά σε αυτή τη φάση, στη φάση της πανδημίας, αλλά και γενικότερα. Και φυσικά ουσιαστικά μέτρα για να ενισχυθεί το σύστημα υγείας. Να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που τα ξέρει και η κυρία Ναμουδουράκη, θα μας τα πει ακόμα καλύτερα. Και να ενισχυθούν φυσικά τα νοσοκομεία με προσλήψεις προσωπικού, με ουσιαστικό εξοπλισμό. Και αυτό που λέμε, και δεν θα χωρίσουμε να το λέμε, είναι ότι πρέπει και ο ιδιωτικός τομέας να μπει στη μάχη να βοηθήσει. Εμείς ζητάμε την επίταξή του για να μπορέσουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη τώρα που ειδικά φαίνεται ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμα χειρότερη. Μάλιστα. Κυρία Γρογιάννη, αναφερθήκατε προηγουμένως για τις μεγάλες υποδομές
που δεν έχουν επιταχθεί και δεν έχουν ενταχθεί στο γενικό σχεδιασμό από την αρχή, με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να σηκώσουν όλο το βάρος στα δημόσια νοσοκομεία, και η πρωτοβάθμια υγεία, που σωστά αναφέρεται σε αυτήν η κυρία Νεμοδουρά, το λέμε συνεχώς, έχει και αυτή αποψηλωθεί και δεν βοηθήθηκε όσο θα έπρεπε. Στο δικό σας νοσοκομείο, επειδή ακούσαμε ακόμα και για θέματα οξυγόνου, πέρα από την κόπωση, την ανθρώπινη κόπωση, υπάρχει και, θα λέγαμε, κόπωση των υποδομών. Δηλαδή αντιμετωπίζονται και προβλήματα οξυγόνου και άλλα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και ειδικά το κομμάτι του οξυγόνου, το οποίο έγινε και γνωστό το προηγούμενο διάστημα, είναι, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ σημαντικό όταν έχουμε να κάνουμε με ασθενείς που είναι αναπνευστικοί, που αρκετοί από αυτούς χρειάζονται υψηλές ροές οξυγόνου, κάποιοι από τους οποίους είναι και διασωληνωμένοι μέσα στους θαλάμους. Και πραγματικά έχουμε γίνει μάρτυρες περιστατικών και περιπτώσεων που μπορεί να μην σηκώνει όντως το δίκτυο του οξυγόνου, να μην υπάρχει δηλαδή η επαρκής ροή που χρειάζεται, η επαρκής πίεση, ώστε να υποστηριχθούν αυτοί οι ασθενείς. Και πραγματικά εκεί υπάρχουν σκηνικά τα οποία είναι τραγικά, με τους γιατρούς να ψάχνουν να βρούνε πού ακριβώς θα πάνε τον ασθενή, αν στον ένα θάλαμο δουλεύει καλά το οξυγόνο, αν σηκώνει να μπει ο ασθενής με το μηχάνημα υψηλής ροής οξυγόνου, ή αν πρέπει να πάει πιο δίπλα, ποιος ασθενής θα μεταφερθεί, αν τελικά μπορεί να μπει εκεί που πρέπει και αν δίνει όσο πρέπει το οξυγόνο. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κρίσιμο και για τη ζωή του ίδιου του ασθενή, για την πορεία του. Τι να σας πω, δηλαδή είναι πραγματικά τραγικό να υπάρχουν αυτή τη στιγμή ιδιωτικές δομές, ιδιωτικές μονάδες υγείας που έχουν αυτές τις υποδομές και δεν αξιοποιούνται. Και πραγματικά εμείς να ψάχνουμε να βρούμε πού θα μπει ο ασθενής που χρειάζεται υψηλή ροή οξυγόνου ή ο διασωληνωμένος, και να μην μπορούμε να βρούμε. Ναι, είναι αυτό κάτι που συζητιέται από την αρχή, αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι το ακούμε από τους νοσοκομειακούς, κυρίως γιατρούς, 20 μήνες τώρα, ότι θα χρειαζόταν η συμμετοχή και του ιδιωτικού φορέα των υποδομών. Και των στρατιωτικών επίσης. Και των πανεπιστημιακών που δεν μπήκαν από την αρχή στη μάχη. Και το Μελίδη και των πανεπιστημιακών θα έπρεπε. Και των πανεπιστημιακών, μόλις αυτό είπα. Βεβαίως. Κυρία Νεμουδουρά, μόλις αυτό είπα. Ναι, είναι έτσι. Ναι, εμείς το λέμε πραγματικά εδώ και 2 χρόνια σχεδόν. Και σαν νοσοκομειακοί γιατροί κάνουμε έκκληση επιτέλους να μας ακούσει η κυβέρνηση, γιατί θεωρούμε ότι αυτό που γίνεται είναι εγκληματικό. Και θεωρούμε ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα και αν μας είχε ακούσει εδώ και 2 χρόνια, η κατάσταση δεν θα ήταν η ίδια. Και ότι αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική που ακολουθεί, πραγματικά θα θρηνήσουμε ακόμα περισσότερα θύματα. Και είναι, το λέω άλλη μια φορά, είναι έγκλημα αυτό που γίνεται. Κυρία Χρογιάννη, να σας ρωτήσω κάτι όμως. Η κυβέρνηση απαντάει στις αιτιάσεις των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού, ότι εγώ, παιδιά, θα ήθελα να ανοίξω μέθα, έχω κάθε διάθεση. Δεν βρίσκω προσωπικό, δεν βρίσκω εντατικολόγους. Ισχύει αυτός ο κυβερνητικός ισχυρισμός? Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοθετική ρύθμιση με βάση την οποία μπορούν να διορίζονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και γιατροί οι οποίοι δεν έχουν τον τίτλο της εξειδίκευσης της εντατικολογίας και μπορούν να το αποκτήσουν στη συνέχεια, αλλά παρόλα αυτά μπορούν να εργαστούν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Αφενός. Αφετέρου, είναι κάτι το οποίο δεν το λέμε σήμερα, το λέμε εδώ και 2 χρόνια. Αν λοιπόν ήθελε η κυβέρνηση, θα μπορούσε να είχε πάρει τα μέτρα που χρειάζονται, ώστε τώρα, 2 χρόνια μετά, γιατί τόσο διαρκεί η εξειδίκευση της εντατικολογίας, να υπάρχουν αυτή τη στιγμή εντατικολόγοι για να στελεχώσουν τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν υπάρχει όμως κανένα μέτρο από την αρχή της πανδημίας.